Καλή σας μέρα και από μένα και ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να σχολιάσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εμερίδα. Έχω μερικά σχόλια να κάνω για συνολικά και μία για τις επιμέρους ομιλίες. Καταρχήν, η πρόοδος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ακτινολογία της νευρο-ογκολογίας, στην νευροακτινολογία, είναι πολύ σπουδαία και στα τελευταία συνέδρια που έχω παρακολουθήσει είναι αλματώδεις οι εξελίξεις. Με όχι μόνο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των γνωστών τεχνικών που αναφέρθηκαν ήδη, αλλά να πούμε ότι έχουν προχωρήσει και σε μοριακό προσδιορισμό των όγκων στις μαγνητικές, με τη δυνατότητα να δούμε μεταλλάξεις όπως ο EGFR, όπως ο BRAF, όπως άλλες στοχεύσιμες μεταλλάξεις με το μαγνητικό τομογράφο σε κάποια από τα συνέδρια που παρακολούθησα στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο δίμηνο. Δεύτερον, να πω ότι το PET που δεν πολύ συζητήθηκε σήμερα στο θέμα της νευρο-ογκολογίας επίσης υπησέρχεται πάρα πολύ σημαντικά και ήδη και στην Ευρώπη σε σημαντικά συνέδρια και κέντρα νευρο-ογκολογικά χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό μεταξύ ακτινονέκρωσης και πραγματικής πρόοδου νόσου. Και να πω ότι τελικά θα έπρεπε πια να καθιερωθεί η μαγνητική με ακολουθίες αιμάτωσης, κατά τη γνώμη μου, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, σε όλες τις παρακολουθήσεις ασθενών με γλιώματα, τουλάχιστον γλιώματα υψηλού βαθμού, διότι σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ πιο χρήσιμο το να έχεις μια απλή μαγνητική. Αντιθέτως, η χρήση της φασματοσκοπίας για να τεθεί διάγνωση σε ένα γλίωμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιοψία είναι κάτι που γίνεται όλο και λιγότερο και χρησιμοποιείται, θα έλεγα, μόνο σε περιπτώσεις που η βιοψία είναι ανέφικτη. Το λέω αυτό γιατί στη χώρα μας σε πολλές περιπτώσεις συνιστάται αυτό αντί της κανονικής χειρουργικής εξαίρεσης ή βιοψίας, που κατά τη γνώμη μου αυτό έχει πάψει να είναι λέγε άρτης νευρο-ογκολογική προσέγγιση. Να ξεχωρίσουμε ότι σταδιοποίηση στα γλιώματα δεν υπάρχει και ότι ο βαθμός κακοήθειας είναι βαθμός κακοήθειας και όχι στάδιο. Και να πούμε ότι όπως πάρα πολύ σημαντικά συζητήθηκε, υπάρχει μια καινούργια κατάταξη το 2021, στην οποία πέραν της IDH και της MGMT παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η CDKN2A, με βάση την οποία όγκοι οι οποίοι φαίνεται να είναι χαμηλόβαθμοι και έχουν μεταλλαγμένη την IDH, χαρακτηρίζονται ως γλιοβλαστώματα. Επίσης, υπάρχει η απόλυτη χρήση του EGFR στο να χαρακτηρίσει ένα γλίωμα ως τέταρτου βαθμού. Δεν υπάρχει πια ο όρος αστροκύτωμα βαθμού 3 που εξελίχθηκε σε αστροκύτωμα βαθμού 4 και δεν υπάρχει ο όρος IDH μεταλλαγμένο γλιοβλάστομα. Υπάρχει γλιοβλάστομα που δεν έχει ποτέ μετάλλαξη του IDH και υπάρχει και αστροκύτωμα τέταρτου βαθμού που έχει μεταλλαγμένη την IDH. Να πούμε ότι ένας χωριστός χώρος στα παιδιά είναι ο χώρος των εφήβων και νεαρών ενηλίκων, η λεγόμενη AYA, Adolescent and Young Adults, οι οποίοι αποτελούν μια χωριστή κατηγορία και επιδημιολογικά, αλλά και με πολύ σημαντικές συνέπειες κοινωνικές, ορμονικές και φυσικά γνωσιακές στην εξέλιξή τους. Και να πούμε ότι τελικά η πιο σημαντική όγκη εγκεφάλου, τουλάχιστον σε αυτές τις ομάδες, αλλά νομίζω και η πιο συχνή, είναι τα μηνυκιώματα και η καλοήθης βλάβες της υπόφυσης, οπότε πρέπει να μην ξεχνάμε τα μηνυκιώματα στις συζητήσεις μας της νευρο-ογκολογίας. Τέλος, να πούμε ότι υπάρχουν μερικές καινούργιες θεραπείες που στοχεύουν, παραδείγματος χάρη, το BRAF στα κρενιοφαρυγιώματα με πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, που αφορούν μόνο το ένα από τα δύο είδη
κρανιοφαρυγγιωμάτων και ότι η άνοσολογία και άνοσοθεραπεία των όγκων εγκεφάλου έχει ακόμα μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη ογκολογία, γιατί το μικροπεριβάλλον, το ανοσολογικό μικροπεριβάλλον των όγκων είναι πολύ διαφορετικό και ακόμα όχι καλά μελετημένο. Και τέλος, να πω ότι οι μεταστάσεις, όπως πολύ σωστά ανέφερε η ομιλήτρια για την παιδο-ογκολογία, είναι κάτι που το βλέπουμε και στους ενηλίκους πια και μάλιστα έχουμε μια ασθενή με ολιγοδεντρογλίωμα και μεταστάσεις που παρακολουθούμε με τον κύριο Στράτζαβι εδώ και χρόνια, που κάνει θεραπεία για τη μεταστατική νόσο. Επομένως, ακόμα και σε αυτές τις πολύ πολύ σπάνιες περιπτώσεις των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου με απομακρυσμένες μεταστάσεις, πρέπει να κρατάμε ένα ανοιχτό μυαλό για τις δυνατότητες θεραπείας αυτών. Αυτά είχα εγώ να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο κύριος Ανδρέας. Συγγνώμη, ένα τελευταίο σχόλιο που το θεωρώ έτσι άξιο υπογράμμισης, γιατί το ανέφερε ήδη ο κύριος Σκαρλέας, είναι ότι η επανακτινοβόληση των υψηλόβαθμων όγκων εγκεφάλου και των χαμηλόβαθμων είναι κάτι το οποίο πια θεωρείται καθιερωμένο και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα για το πώς και πότε το κάνεις και αν είναι ασφαλές και δόκιμο. Το λέω όμως γιατί υπάρχουν συνάδελφοι, κυρίως στην επαρχία, που φοβούνται να επανακτινοβολήσουν ασθενείς που έχουν ακτινοβοληθεί για αγκλιοπλάστομα. Και αυτό είναι λίγο κρίμα, γιατί μερικές φορές έχει θέση αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ.